εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα να δώσουν την απάντησή τους σε όλα αυτά τα μέτρα που προωθούνται. Έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται τώρα με γρήγορους ρυθμούς και μας φτάνουν πραγματικά σε δημοτικά επίπεδα που θυμίζουν μεσαίωνα. Καλούμε τους εργαζόμενους να γυρίσουν την πλάτη σε όλους αυτούς που τόσα χρόνια προωθούν αυτή την κατάσταση, σε όλους αυτούς που τόσα χρόνια έχουν διαλύσει όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς, όλο το αποκούμπι του εργαζομένου, τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, που ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι περνάνε αποφάσεις κεντρικά στο να μην συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στη μοναδική, ας το πούμε έτσι, απάντηση που πρέπει να δώσουν μαζικά στις συγκεντρώσεις, στις απεργίες, να καταλάβουν ότι πρέπει να πάρουν οι ίδιοι στα χέρια τους το θέμα της ρήξης και της ανατροπής, να μην περιμένουν καμία διαχείριση, κανένα συμβιβασμό, γιατί θα προχωράει όλο και παρακάτω και θα βαθαίνει η πραγματική του ζωή. Θα μας γυρίσουν δηλαδή σε μια λογική που θα παρακαλάμε για κατακτημένα δικαιώματα τα οποία έχουν κερδιθεί μέσα στον χρόνο με αγώνες και θυσίες, και βλέπουμε τώρα κατακτήσεις όπως η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια, οι καταστάσεις οι οποίες κερδίθηκαν μέσα από τον εργαζόμενο λαό να παίρνονται πίσω με ταχύς ρυθμούς. Εδώ λοιπόν πρέπει να έρθει η ρήξη και να ξεκαθαρίσουν ο εργαζόμενος, να ξεκαθαρίσει το μυαλό του τι είναι αυτό που πραγματικά του συμφέρει. Κατά πόσο δηλαδή θα μπορέσει να οργανωθεί μαζί με τους συναδέρφους του και να συγκρουστεί με τον πραγματικό του αντίπαλο. Και να μην αναθέσει σε κάποιον άλλον πάλι να του λύσει το πρόβλημα, γιατί έχει αποδείξει και η ιστορία και η πραγματικότητα και αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι όταν η διαχείριση μπαίνει στη μέση, ο διάλογος, η κοινωνική συνένεση, όλα αυτά τα ιδεολογήματα που περνάνε στον κόσμο, η ζωή αντί να πάει μπροστά και να αναπτύσσεται το θετικό δίνοδο και να οδηγούμαστε σε μια νέο τύπο κοινωνία, το πούμε, πάμε όλο και προς τα πίσω. Δύο λόγια είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα στους εκπαιδευτικούς που περνάνε αυτή τη στιγμή νομοσχέδια για την αξιολόγηση, τα οποία νομοσχέδια έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με τη μισθολογική καθήλωση, έχουν να κάνουν με την αποχώρηση από το δημόσιο. Μας λένε ξεκάθαρα ότι πρέπει να απολυθούν 25.000 άτομα, 105.000 άτομα μέχρι το 2015. Το βλέπουμε έξω από την πόρτα μας. Βλέπουμε τους ιδιώτες να μπαίνουν στα σχολεία και να χρηματοδοτούν και το κράτος να κάνει βήματα πίσω, γιατί θέλουν να περάσουν ακριβώς την εκπαίδευση στον ιδιώτη. Να είναι θέμα δηλαδή το αν θα σπουδάσει, αν θα μορφωθεί το παιδί του εργαζόμενου λαού, να έχει να κάνει με το αν θα έχει λεφτά ο πατέρας ή η μάνα να πληρώσει, να συντηρήσει το σχολείο ή ο ίδιος ο ιδιώτης να επενδύσει, γιατί βλέπετε το σχολείο σαν επιχείρηση. Βλέπουμε ότι τα ίδια τα συνδικαλιστικά όργανα των δασκάλων, οι ηγεσίες, ας πούμε, εργοδοτικές, αυτή τη στιγμή που όλη η Ελλάδα κατεβαίνει, διεκδικεί, μαζικοποιείται, οργανώνεται, είναι οι ίδιες οι οποίες βάζουν φρένο, βάζουν δηλαδή ανασταλτικούς παράγοντες και τροχοπέδια στο να προχωρήσει όλο αυτό. Και συγκεκριμένα στη Σιτία βλέπουμε, για παράδειγμα, το Διεθνικό Συμβούλιο του Συλλόγου να καταρχήν να μην συμμετάσχει στην απεργία, αλλά και, ας το πούμε, να καλλιεργεί αυτή τη λογική μέσα στα σχολιά όσο μπορεί και όσο έχει, ας το πούμε, άκρες. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι πρέπει να βγουν μπροστά στον αγώνα και οι σύλλογοι, οι ομοσπονδίες με τις συνελεύσεις, τα δικαστικά τους όργανα να οδηγήσουν τον εργαζόμενο, ας το πούμε, σε μια γραμμή ρήξης, είναι αυτοί οι ίδιοι που προωθούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, κάποιες φορές διαχειριστικά, κάποιες φορές και με την τρομοκρατία, κάποιες φορές και με την, ας το πούμε, με τη διάλυση των συλλογικών οργάνων, προωθούν αυτό το πέρασμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που βλέπουμε στη Σιτία το νοσοκομείο, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στα σχολεία, στην παιδεία, το δικαίωμα των εργαζομένων, για παράδειγμα, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βασικούς, σε